της αρμόδιες υπηρεσίες και βεβαίως από το συγκεκριτικό μέρος και στοιχεία προβληματισμού πολιτικού. Αγαπητοί φίλοι, σχεδιάζουμε σε μια περίοδο που ακόμη είναι αβέβαιο το αν. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο που κάνει πιο δύσκολη τη συγκυρία που διαμορφώνεται η πρότασή μας είναι ότι εμείς είμαστε πιο βαθιά ως χώρα στη δύνη του κυκλώνα, στο μάτι του κυκλώνα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το μεγάλο εύρος πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ρευστότητας, εμείς ως αιρετά όργανα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία της χώρας μας, έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο, ένα πλαίσιο, να το πούμε καλύτερα, αναπτυξιακής στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια, με βάση βέβαια πάντα την κατανομή και την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά τη βάση μιας δημόσιας συζήτησης εδώ και ένα χρόνο περίπου, που πατούσε πάνω στο στρατηγικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό, εμπλουτίστηκε μέσα από τις πολιτικές του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, όχι και την κεντρική ευθύνη επαφών, διαχείρισης και ανοίγματος της κεντρικής συζήτησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε την ευκαιρία στο αναπτυξιακό μας συνέδριο πριν από 1,5 μήνα να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς, και κεντρική και περιφερειακή και τοπική φορείς. Άρα λοιπόν έχουμε μία βάση αρκετά καλή πάνω στην οποία πατάμε για να διαμορφώσουμε ουσιαστικά την πρότασή μας μετά από τον κλείσιμο των δύο κύκλων της πρώτης περίοδου. Θα ακολουθήσει βέβαια το δεύτερο αναπτυξιακό συνέδριο που θα είναι σε 1,5 μήνα. Θα έχει στο διάστημα αυτό γίνει μια πολύ εξειδικευμένη προετοιμασία σε επίπεδο φορέων για έργα, πόρους, αλλά υπάρχουν δύο μεγάλες εκκρεμότητες. Το ένα, αγαπητοί φίλοι, που το θέτω σήμερα, αλλά θα είναι ένα μεγάλο θέμα που θα αφορά το σύνολο των ελληνικών περιφερειών και το σύνολο των θεσμών, είναι η κατανομή των πόρων και η πολυτομεακότητα των προγραμμάτων. Είναι δύο θέματα ανοιχτά, πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Είμαι βέβαιος και το ξέρετε καλύτερα εμού ότι η μάχη με το κεντρικό κράτος, δεν λέω κατά βάση με την πολιτική, λέω με το κεντρικό κράτος, θα είναι σκληρή και δύσκολη. Κανείς δεν εκχωρεί αρμοδιότητες, κανείς δεν θέλει να εκχωρήσει αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν υπτίθονται δύο ερωτήματα. Ποιοι είναι οι πόροι οι διαθέσιμοι? Υπολογίζονται ακόμη και σήμερα σε επίπεδο χώρας με Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν συμφωνηθεί, γιατί δεν έχει ακόμη προϋπολογισμό η Ευρώπη. Ξέρουμε περίπου μαζί με τους πόρους μπαίνει και το θέμα ποιοι πόροι, πού θα υπάρχει συσσόρευση των πόρων. Θα υπάρχει στα τομεακά προγράμματα, στα κεντρικά ή θα υπάρχει στα περιφερειακά. Νομίζω ότι η δουλειά που έχουμε κάνει
το μήνυμα που βγαίνει απολογιστικά και μόνο από τη μέχρι τώρα διαχείριση του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξη αλλά και του ΕΣΠΑ, βγαίνει ότι για πρώτη φορά οι συνθήκες είναι πολιτικά όριμες, μπορούν διαχειριστικά και διοικητικά να διαχειριστούν οι πόροι με βάση τα περιφερειακά, στρατηγικά, αναπτυξιακά σχέδια. Τα σχέδια δηλαδή των περιφερειών.